Το νησί που το Πεύκο σκύβει και φυλάει τη θάλασσα. Για τη Θάσο μιλάμε, όποιος δεν έχει πάει δεν ξέρει τι θα πει. Πράσινο και γαλάζιο σε απόλυτη αρμονία. Κατάφυτη η Θάσος με Πεύκα, με ελιές, υπέροχες παραλίες με καταπληκτικά νερά. Πολύ όμορφα ορεινά χωριά, μουδερές παραλίες. Χρυσή ακτή, χρυσή αμμουδιά και τόσες άλλες. Ένα νησί που είναι στο βορρά και κρατάει την πρασινάδα σε σχέση με τα νησιά που είναι πιο κάτω, που είναι ξερά, που είναι πέτρα και θάλασσα, με την επίσης εκπληκτική τους ομορφιά και αυτά. Αλλά εδώ είναι άλλα τα χρώματα της Θάσου. Κέρυχες θάλασσες και πιο βαθιές θάλασσες, ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι αρχίζουμε σήμερα την περίμετρο. Να σας καλά, πάμε και στο νησί που δείξαμε και στην αρχή, στη Θάσο και στην Παναγιά και δε ξύλο ελιάς, μάρμαρο. Τη Θάσου, που είναι πολύ γνωστό, πυλός, λάβα, δέρμα, πορσελάνη. Να δούμε πώς δένουν όλα αυτά τα υλικά και τι μπορεί να φτιάξει κανείς από αυτά τα υλικά. Αν έχει έμπνευση, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Φωτιάδη και την κυρία Δωροθέα Φουστελή. Χειροτέχνες και οι δύο, τι κάνετε, καλησπέρα, πώς είστε? Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς βρεθήκατε στη Θάσο και πώς πήρατε αυτή την απόφαση να δουλέψετε και να δημιουργήσετε με αυτά τα υλικά? Πρώτα απ' όλα είμαστε από την Θάσο, δηλαδή η γυναίκα μου έχει έρθει εδώ. Δεν ζούσατε όμως στο νησί, επιστρέψατε, σωστά? Επιστρέψαμε, ναι. Σπουδάσαμε και επιστρέψαμε σε αυτό το μαγικό τόπο που το δέντρο, το βουνό και η θάλασσα βλέπονται τόσο όμορφα και έχεις όλο το χρόνο τις μαγικές εικόνες αυτές που γεμίζουν την ψυχή και την καρδιά σου. Ξέρετε, διαρκώς το τελευταίο διάστημα μιλάμε με ανθρώπους που ενώ ζουν σε μία άλλη πόλη πιο μεγάλη, παίρνουν αυτή την απόφαση που δεν είναι εύκολη να επιστρέψουν στον τόπο τους, όπως κάνατε και εσείς. Ποια είναι εκείνη η στιγμή που ζυγίζετε τη ζωή σας και λέτε ήρθε η ώρα να γυρίσουμε, δεν θέλω να μείνω άλλο εδώ, θέλω να επιστρέψω? Όταν είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια και να κάνουμε παιδιά, είπαμε ότι θα ήταν πιο όμορφο να μεγαλώσουμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Έχουμε τη θάλασσα στα πόδια μας, είναι ένα καταπράσινο νησί. Οι ευκαιρίες που έχεις λόγω του τουρισμού είναι περισσότερες να αναδειχθείς. Και το ένα έφερε το άλλο, γιατί δεν ήμασταν από την αρχή χειροτέχνες, ήμασταν γραφίστες. Και το βασικότερο είναι ότι η κρίση του 2010, ενώ ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν κάτι αρκετά βαρύ. Οπότε αποφασίσαμε να έρθουμε κοντά στους φίλους μας, στην οικογένειά μας, που σίγουρα η αγκαλιά είναι μεγαλύτερη και πολύ πιο εύκολα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε όλο αυτό που γινόταν τότε. Μάλιστα. Και λοιπόν επιστρέφετε και βλέπουμε αυτά που έχετε μπροστά σας. Είχατε κάποια σχέση με αυτό το αντικείμενο ως ενασχόληση πριν ή σας ήρθε η ιδέα επιστρέφοντας στη Θάσο να φτιάχνετε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα με υλικά διάφορα? Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα είχα χειροτεχνικές, τέλος πάντων, ανησυχίες και έστειλε και το μικρόβιο στην Δώρα σιγά σιγά. Η αγάπη μας για το μάρμαρο Θάσου και το ξύλο ελιάς Θάσου και η ανάδειξή του μέσα από τα σουβενίρ τα οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε το 2015 για πελάτες μας. Όπως σας είπε και η Δωροθέα, ήμασταν γραφίστες και είχαμε τυπογραφείο πριν το 2015. Μας έφερε στο να επεξεργαζόμαστε μάρμαρο και ξύλο. Να φτιάχνουμε σουβενίρ και να τα δίνουμε σε άλλα. Ναι, και να τα δίνουμε σε άλλα καταστήματα να τα πουλάνε. Το ξύλο ελιάς ως υλικό, πέρα από την ελιά που είναι ένα υπέροχο δέντρο και όλα αυτά, το ξύλο από την ελιά ως υλικό, τι παρουσιάζει, ποιο είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει και στο πώς το δουλεύετε και όλα αυτά. Τώρα πείτε μου ότι αυτό που πιάνετε είναι από ξύλο ελιάς. Ναι. Είναι δηλαδή μια ξύλινη τσάντα. Ναι, το ξύλο ελιάς πρώτα απ' όλα όταν κόβεται έχει αυτή τη μυρωδιά που δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μας μπορεί να περικλείεται μέσα σε ένα πολύ μικρό κομματάκι ξύλο ελιάς. Δηλαδή εξακολουθεί να μυρίζει όταν φτιάχνετε μια τσάντα. Την παίρνω εγώ στα χέρια μου τώρα και τη φέρνω κοντά στη μύτη μου. Μυρίζει, καταλαβαίνεις, την ελιά?
την καταλαβαίνεις. Φανταστείτε ότι για να μπορούμε να επεξεργαστούμε και να γίνει μια τσάντα τέτοια, θα πρέπει το ξύλο ελιάς μετά την κοπή του να μείνει περίπου 6 με 8 μήνες για να μπορεί να φύγει όλο το λάδι που έχει μέσα, για να μπορεί αλλιώς να βγάλει στο δέρμα λάδι. Το οποίο θα είναι κακό για το δέρμα μετά, γιατί θα έχει στίγματα επάνω. Οπότε είναι μια διαδικασία η οποία σίγουρα θέλει το χρόνο της, σίγουρα θέλει πολύ αγάπη, θέλει οργάνωση για αυτό που κάνουμε. Αλλά και είναι από ό,τι καταλαβαίνω μαγικό. Στο χέρι, έτσι, όλα. Δηλαδή είναι χειροποίητες, ναι. 100%. Ναι, ναι, ναι. Είναι από την κοπή του ξύλου, τη διαμόρφωσή του, την κοπή του δέρματος, το θέλημα όλων. Είναι όλα χειροποίητα και το κρατάμε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο όλο αυτό, του χειροποίητου δηλαδή, σε όλη μας την πορεία, γιατί θέλουμε να είναι αυτό που θα μας ορίζει και πιστεύουμε στο χειροποίητο πάρα πολύ. Τώρα πώς έφτασαν, γιατί διαβάζω ότι τα προϊόντα σας, αυτά τα καλλιτεχνήματα που είναι, εφόσον γίνονται στα χέρια έτσι και με τόση αγάπη, έχουν φτάσει μέχρι τη Σαουδική Αραβία. Πώς έφτασαν μέχρι εκεί, στον Καναδά, Αφρική? Χάρη στο ίντερνετ πλέον μπορείς να δεθείς σε μεγάλες πλατφόρμες που υπάρχουν κυρίως για χειροτέχνες. Έτσι και εμείς κάναμε καλύτερο το site μας, μπήκαμε σε μια ωραία πλατφόρμα για χειροτέχνες και πιο πολλοί από την πλατφόρμα μας βρίσκουν και φτάνουν κυρίως Αμερική, Γερμανία μας αγαπάνε αρκετά, αλλά ναι, και στα υπόλοιπα μέρη που γνωρίζετε. Έχουμε στείλει σε παράξενα μέρη σε όλο τον κόσμο και η αλήθεια είναι ότι πάντα χαιρόμαστε όταν έχετε μια παραγγελία, τουλάχιστον από το εξωτερικό, με την ίδια προσμονή που είχαμε την πρώτη φορά, αν θα έρθει μια παραγγελία και πότε θα έρθει, έτσι κάθε φορά βλέπουμε από ποιο μέρος είναι και ψάχνουμε στο χάρτη να δούμε. Πείτε μου ένα μέρος από το οποίο ήρθε παραγγελία που δεν το ξέρατε που είναι και το ψάχνατε στο χάρτη να δείτε που είναι. Οσάκα, Ιαπωνία, Περού, Σιγκαπούρη πριν μια εβδομάδα, φυσικά Γαλλία, Γερμανία, Αμερική είναι πιο. Να σας πω, δεν έχετε ένα χάρτη να βάζετε πινέζες στα μέρη από κάτω του παραγγελίου. Το έχουμε πει, αλλά δεν το έχουμε κάνει. Προσπαθούμε αυτό το χάρτη με τις πινέζες να τον έχουμε για τα ταξίδια που κάνουμε εμείς, ώστε να παίρνουμε εμπειρίες και εικόνες για να βοηθάμε τη δημιουργικότητά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Θάσο και στην τώρα. Πανέμορφη Παναγία της Θάσου. Ναι. Σας περιμένουμε σε αυτό το πανέμορφο χωριό που ζούμε και γενικότερα στη Θάσο να χαρείτε τις διακοπές σας, είτε του Πάσχα είτε του Καλοκαιριού. Είναι υπέροχη η Θάσος γενικότερα. Και ελπίζουμε οι υποδομές μας να σας ικανοποιήσουν και να μας ξανάρθετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θάσο.